Χωρίς ουρές και συνωστισμό η πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας στο υποθηκοφυλακείο του Ηρακλείου, κυρίως λόγω της αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. Παρ' όλα αυτά, η άρση των μέτρων δεν συνοδεύτηκε από τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κοινού και εργαζομένων. Η απόφαση του Υπουργείου να ανοίξουν από σήμερα τα υποθηκοφυλάκια όλης της χώρας σε πλήρη λειτουργία ήταν κατά την άποψή μας βιαστική. Νομίζω ότι είναι ανέτοιμες οι σχετικές υπηρεσίες. Έχει ξεκινήσει βέβαια μια διαδικασία προκειμένου να τοποθετηθούν plexiglass, να χορηγηθούν μάσκες κτλ. Απλώς νομίζω ότι ήταν λίγο πρόωρο αυτό. Ελάχιστα αντισηπτικά και μέσα ατομικής προστασίας έστειλε η υπηρεσία στο Ηράκλειο, ενώ δεν τοποθετήθηκαν ούτε security για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας σε ένα κτίριο με στενούς διαδρόμους και εξαιρετικά μικρούς χώρους. Δεν έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στις αποφάσεις. Η απόφαση επαναλειτουργίας των υποθηκοφυλακίων αναφέρει ρητά χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, καθορισμένο αριθμό ατόμων ανά τετραγωνικά και κυρίως δεν υπάρχει φύλαξη. Νομίζω ότι αν κατορθώσουμε και εφοδιάσουμε, έχουμε λάβει και τέτοια απόφαση στο τελευταίο συμβούλιο, δηλαδή με μέσα δικά μας να εφοδιάσουμε με τουλάχιστον τα ατομικά μέτρα προστασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Plexiglass έχει τοποθετηθεί μόνο στο γραφείο του Ταμείου, όπου όλες οι συναλλαγές γίνονται με μετρητά, αφού η υπηρεσία δεν διαθέτει μηχάνημα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Είναι από τα προβλήματα των υποθηκοφυλακίων ότι οι συναλλαγές γίνονται με χρήμα, δεν γίνονται με μηχάνημα POS. Επίσης, δεν υπάρχει ηλεκτρονική δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εγγράφων. Το δημόσιο είναι λίγο πιο δυσκίνητο και αργεί περισσότερο να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Είμαι αισιόδοξος όμως, νομίζω ότι βλέποντας και κρίνοντας κυρίως, επαναλαμβάνω από τον κλάδο το δικό μας, ότι πολλά πράγματα θα εξυγχρονιστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μειωμένη ήταν η προσέλευση των πολιτών και στο κτηματολογικό γραφείο του Ηρακλείου, όπου επίσης κανένας έλεγχος δεν γίνεται για την τήρηση των μέτρων προστασίας και των αποστάσεων ασφαλείας, με τους εργαζόμενους να ενημερώνουν το κοινό ότι η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους είναι απαραίτητη.